τρεις συνδυασμοί στο Άργος Οριστικό. Ένας από αυτούς είναι της Κάλης Κυριακίδου και Μινάς Γκαλίτσα στην γραμμή μας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο συγκεκριμένο Δήμο. Μινά, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα αγαπητέ Χρήστο. Κύριε Γκαλίτσα, στην Δημητική βέβαια έχει το Άργος, αυτές τις μέρες γίνεται πραγματικά χαμός. Για να δούμε λοιπόν, επειδή συμμετείχατε και σε άλλες εκλογικές διαδικασίες, τι διαφορά έχει αυτή που συμμετέχετε με άλλες? Έχω συμμετάσχει και σε άλλες διαδικασίες, αυτό είναι αλήθεια. Είμαι ενημερός από τους ακροατές σας ότι είμαι ήδη εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Ναι, είστε και ήδη εκλεγμένος με την παράταξη Μπουρινάρη. Με την παράταξη του κυρίου Μπουρινάρη Δήμος μπροστά και είμαι και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Άργους Οριστικού. Μάλιστα. Αυτές οι εκλογές, κύριε Νατσούλη, είναι σίγουρα οι πιο κρίσιμες εκλογές της τελευταίας 20ετίας. Υπάρχουν τρεις θα έλεγα. Υπάρχουν βέβαια δύο πολύ καλοί συνδυασμοί στο Άργος Οριστικό, οι οποίοι θα συγκρουστούν για την ανάδειξη του νικητή. Με ρωτήσατε ποια είναι η διαφορά. Ναι. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά. Οι εκλογές είναι ίδιες. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι ιδιαίτερο ότι αυτές οι εκλογές έχουν κάτι πιο διαφορετικό από τις προηγούμενες. Απλώς υπάρχει μια σύγκρουση, σε εισαγωγικά η λέξη και πάντα πολιτικά μιλώντας, μεταξύ δύο εισάξιων συνδυασμών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έτσι γίνεται η μάχη και ενδιαφέρουσα, λέτε, από τη δική σας πλευρά. Γιατί επιλέξατε την Κάλη Κυριακίδου? Γιατί επέλεξα την Κάλη Κυριακίδου? Πολύ καλή ερώτηση. Η κυρία Κάλη Κυριακίδου, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι μια γυναίκα δυναμική, είναι μια γυναίκα η οποία ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για το Άργος Οριστικό και στις συζητήσεις που κάναμε με την κυρία Κάλη Κυριακίδου κατάφερε ότι η συγκεκριμένη έχει ένα όραμα το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και δώσαμε τα χέρια και ακολουθώ την κυρία Κάλη Κυριακίδου σε αυτό το όραμα, εξού και το λογότυπο και η ονομασία του συνδυασμού μας, Νέα Προοπτική. Νομίζω ότι η κυρία Κάλη Κυριακίδου είναι ο άνθρωπος ο οποίος τη Νέα Προοπτική θα την φέρει στο Άργος. Γι' αυτό και ακολούθησε και εγώ τα βήματά της. Είχατε πρόταση και από την άλλη πλευρά να είστε υποψήφιος, κύριε Γκαλίτσα? Γιατί... Όχι. Όχι. Όχι, δεν είχα πρόταση από τον κύριο Γεπαυσόγλου, δεν μου έγινε καμία πρόταση. Γενικά για το Δήμο του Άργους, ξέρετε, σαν γενική έτσι αίσθηση είναι ότι υπάρχει μια καλή εικόνα για το Δήμο του Άργους στον υπόλοιπο νομό. Είναι κάτι το οποίο, για το οποίο έχετε αμφιβολία, είναι κάτι για το οποίο έχετε αντιρρήσεις? Το θέσατε πολύ σωστά. Είπατε ότι υπάρχει μια καλή εικόνα στον υπόλοιπο νομό, αν δεν κάνω λάθος, δεν είπατε? Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η εικόνα για τον υπόλοιπο νομό. Δεν μας ενδιαφέρουν οι επικοινωνιακές εικόνες καταρχήν. Μας ενδιαφέρουν οι πραγματικές εικόνες και η καθημερινότητα που ζει ο πολίτης. Δεν ακυρώνουμε τίποτα. Και προσωπικά εγώ δεν ακυρώνω τίποτα. Έχουν γίνει κάποια συγκεκριμένα έργα. Δεν μπορούμε να πούμε και μπράβο στη Δημοτική Αρχή. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι είναι υποχρεωμένος ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε συνδυασμός. Άρα και εσείς όταν θα βγείτε αύριο δεν θα σας πούμε, δεν έχετε την απέτηση να σας πούμε μπράβο? Όχι, δεν θέλω, όχι, εννοείται. Δεν θέλω να ακούσω κανένα μπράβο. Από τη στιγμή που κατεβαίνω, συμμετάσχω στα κοινά, είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτά για τα οποία με ψηφίζει ο κόσμος. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να πούμε μπράβο, κύριε Νατσούλη, σε εσάς που πήγατε σήμερα στη δουλειά σας. Είναι η δουλειά σας. Οι εκλεγμένοι δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, από όποιον συνδυασμό και αν είναι, είναι υποχρεωμένοι βάσει των χρηματοδοτήσεων και όλων των προγραμμάτων που τρέχουν να κάνουν τα έργα. Συμφωνούμε? Ένα το κρατούμενο. Δεν θα δεχτούμε εμείς μπράβο, ενένους κλπ. Κλπ. Ότι κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε το άλλο. Είμαστε υποχρεωμένοι. Αλλιώς θα κάθουμε στο σπίτι μας. Λοιπόν, επικοινωνιακά ναι, ο Δήμος του Άργους σε όλη τη Δυτική Μακεδονία μπορώ να πω, υπάρχει μια αίσθηση ότι είναι 100 χρόνια μπροστά από τους άλλους Δήμους. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Έχει βραβευτεί όμως και για πρωτιές του Πανελληνίως. Δηλαδή είναι... Έχει βραβευτεί. Ναι. Δεν είναι μόνο αίσθηση τίποτα. Λοιπόν, είναι και η βραβεύση. Κοιτάξτε, το βραβείο, κύριε Νατσούλη, το δίνουν οι δημότες. Δεν το δίνουν οι επιτροπές στην Αθήνα. Οι οποίες συγκροτούνται για κάποιο λόγο και δίνουν τα βραβεία. Αφήστε το αυτό. Οι επιτροπές στην Αθήνα. Καλά, μην το λέτε έτσι, κύριε Γκαλίτσα. Μπορεί να μαζευτούν αυτές οι επιτροπές και με εσάς διοίκηση του Δήμου και να βραβεύσουν και εσάς. Τι να πείτε τότε? Θα το δούμε και αυτό. Θα δεχτούμε το βραβείο. Το βραβείο εμείς πρέπει να το παίρνουμε. Εμείς δεν το θέλουμε. Όχι, το θέλουμε. Πάρα πολύ. Βεβαίως και το θέλουμε.
Αλλά το πρώτο βραβείο, κύριε Νατσούλη, που θα πάρουμε θα είναι από τους δημότες του Άργους. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απογοήτευση στους δημότες του Άργους. Εάν το Άργος έπαιρνε το βραβείο αυτό, δεν θα είχαμε αιμορραγία νέων ανθρώπων στα νησιά. Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλο στόχος. Και επειδή το ακούω και το λένε και οι υποψήφοι της Καστοριάς, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Με αυτή την υπόσχεση βάζετε όχι ψηλά τον πύχη, τον βάζετε δηλαδή όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί το λέμε αυτό? Ναι. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αν στο τέλος πενταετίας δεν κατορθώσετε να το κάνετε πράξη, δηλαδή να σβήσετε αυτή την εσωτερική μετανάστευση, τότε δεν πρέπει να κατέβει κανένας από εκεί και μετά εκλεγμένος που το έχει υποσχεθεί. Είναι τόσο ψηλά ο πύχης. Δηλαδή μην εμφανιστείτε πουθενά μετά. Όχι, μετά δεν είναι εφαρμοστικό. Μην εμφανιστείτε πουθενά μετά. Αλλά είναι ο μεγάλος στόχος που έχουμε βάλει από την αιμορραγία της νεολαίας, η οποία φεύγει για σεζόν σε νησιά και σε τουριστικούς. Δεν είναι προνόμιο του νομού μας μόνο πάντως η μετανάστευση. Ρίξτε μια ματιά τι γίνεται γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία, μήπως όλη την Ελλάδα. Ναι, δεν είναι δηλαδή κάτι ένα τοπικό φαινόμενο που αμάν από την Καστοριά φεύγουν 3.500 και από τους άλλους νομούς δεν φεύγει κανείς. Δηλαδή. Όχι, όχι. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Το γνωρίζουμε και αυτό. Απλώς εμείς ασχολούμαστε με τα του οίκου μας. Εμείς βλέπουμε τι συμβαίνει ακριβώς στην τοπική κοινωνία. Και εδώ έχουμε όντως ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο κόσμος δεν έχει δουλειές. Δεν μπορεί ο κόσμος να ζήσει με τα τρίμηνα και τα δίμηνα του Δήμου, κύριε Νατσούλη. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό έχει καταντήσει μια κοροϊδία, μια κωμωδία. Να παρακαλάνε όλοι να μπαίνουν σε δίμηνα και στρίμηνα στο Άργος. Είναι λοιπόν απορίας άξιο πόσο ο Δήμος θα μπορέσει να παίξει το ρόλο του Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή κάπως έτσι το βλέπουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν θα αναπληρώσουμε το Υπουργείο Εργασίας εμείς. Προς Θεού. Είναι στόχος μας να κρατήσουμε τους νέους στο τόπο μας. Και έχουμε στο πρόγραμμά μας, αν έχετε διαβάσει, έχουμε μερικά θέματα τα οποία θα μπορέσουμε, ας πούμε, να τα αναδείξουμε. Για να μπορούμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον κόσμο. Δεν λέμε ότι θα κάνουμε εργοστάσια εμείς. Δεν φέρουμε εδώ πέρα εργοστάσια αυτοκινήτου για να πάρουμε τον κόσμο. Πείτε μου ένα παράδειγμα, κύριε Γαλίτσα. Ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς θα μείνει ένας νέος στον τόπο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας νέος. Θα κάνουμε μια δημιουργία θηρίδων νεανικής επιχειρηματικότητας. Μια διοργάνωση ημερίδων καριέρας. Θα αξιοποιήσουμε τα προγράμματα που μας δίνει ο ΑΕΒ. Θα έχουμε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την Εράσμους. Δηλαδή όλα αυτά. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία εάν αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου και θα προσπαθήσουμε με την κεντρική διοίκηση του κράτους να κάνουμε προγράμματα τα οποία θα κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη νεολαία σε εμάς. Μάλιστα. Στον τόπο μας. Τώρα, στις τελευταίες εκλογές ο κ. Καπατσόγλου έχει πάρει κοντά στο 80%, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Να ρωτήσω το εξής. Βλέπω ότι στην συγκεκριμένη προεκλογική περίοδο το ψηφοδέλτιό σας επιμένει ιδιαίτερα στο γεγονός το πόσα χρόνια ο Κεπαψόγλου είναι δήμαρχος. Μάλιστα, και στενότατος, ο πιο στενός ίσως συνεργάτης της κυρίας Κυριακίδου, κάθε λίγο και λιγάκι τον βλέπουμε και στις αναρτήσεις στα social να αποκαλεί και να γράφει η Ερντογάν ή η Πούτιν τον κύριο Κεπαψόγλου. Είναι αυτός ο λόγος, είναι ο μοναδικός λόγος ή είναι ο βασικός λόγος που θέλετε την αλλαγή μέσα από το ψηφοδέλτιό σας στο Άργος? Ή τι πήγε, τρώσει πάρα πολύ εκεί. Να ξεκαθαρίσω και να διαχωρίσω τη θέση μου. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι απαράδεκτοι, από όπου και αν προέρχονται. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί, επαναλαμβάνω και πάλι, να το ακούσουν όλοι, ένθεν κακήθεν, είναι απαράδεκτοι από όπου και να προέρχονται. Τα είδατε και εσείς, είναι γραμμένα πάντως. Λοιπόν, τα είδα, αν και δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με τα social media, γιατί εμένα με ενδιαφέρει και μου αρέσει να μιλάω διαζώσεις. Εάν αυτοί οι χαρακτηρισμοί έχουν αποδοθεί από συγκεκριμένο άνθρωπο στο συγκεκριμένο δήμαρχο, είναι απαράδεκτοι. Τελειώνουμε με αυτό. Δεύτερη ερώτηση που μου κάνατε είναι αν ο κόσμος έχει κουραστεί. Εγώ θα το θέσω έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Δημοκρατία έχουμε. Ο κόσμος ψηφίζει. Έχει βγάλει 3 τετραετίες τον κύριο Κεπαψόγλου. Το αν έχει κουράσει θα το δείξει ο κόσμος σε 10 μέρες. Καλά, υπάρχουν δήμαρχοι που έχει βγάλει και 5 τετραετίες. Βεβαίως. Υπάρχει ο δήμαρχος Τρικαίων. Υπάρχουν άλλοι δήμαρχοι στην Αθήνα που βγαίνουν πάρα πολλές τετραετίες. Ο κύριος Κυρίζογλου στη Θεσσαλονίκη, ο δικός μας, συντοπίτης μας. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Εμένα, κύριε Νατσούλη, δεν το βλέπω έτσι. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, την πολιτική του Άρη Μουφρούτου της δεκαετίας του 80 και του 90 την έχω καταργήσει από τη μνήμη μου και από την ψυχοσύνθεσή μου. Εγώ πάω με ιδέες, πάω με πράξεις να πείσω τον κόσμο ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, να χρησιμοποιήσω και ένα κλισέ. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι εάν ο κύριος Κεπαψόγλου ιτηθεί ή εάν ο κύριος Κεπαψόγλου είχε σταματήσει να ασχολείται ο Δήμος του Άργους θα έμεινε ορφανός. Μην έχουμε αναγκάγει τον κύριο Κεπαψόγλου τώρα στον επικεφαλής του Άργους που εάν τυχόν για κάποιο λόγο φύγει θα καταστραφεί το Άργος. Μην τρελαθούμε κιόλας, αν είναι δυνατόν. Έχει κάνει το έργο του, σας είπα, έχει πάρει τις χρηματοδοτήσεις, έχει κάνει τα έργα, μπορούσε να κάνει κι άλλα.
που ξέρει να κάνει πάρα πολλά έργα. Αλλά όχι θα καταστραφεί και ο Δήμος, εάν φύγει ο κ. Παυσόγλου. Ποιος είπε ότι θα καταστραφεί το Άργος αν φύγει και ο Παυσόγλου? Όχι, ακούγεται αυτό, κύριε Μέτσο, λοιπόν, όχι θα καταστραφεί ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά είναι ο μοναδικός Δήμαρχος που μπορεί, ας πούμε, να τραβήξει το Άργος. Όχι, υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι, mm-hmm. υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, υπάρχουν επιχειρηματίες, όπως αυτοί που όλα τα παιδιά που παρατηρούν το ψηφοδέλτιό μας είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι οποίοι σας πληροφορώ ότι μπορούν και αυτοί να προσφέρουν στο Άργος. Η πολιτική του όριμου φρούτου εμένα δεν με αγγίζει. Άρα λοιπόν υπό αυτές τις προϋποθέσεις πάμε στις εκλογές στις 8 Μαρτίου. Είναι μια διαδικασία, πιστεύετε, ότι που θα λήξει και την πρώτη Κυριακή, ή πιστεύετε ότι η μάχη του Άργους μπορεί να πάει δεύτερη? Είναι λίγο οι αναλογίες εκεί, πώς τις βλέπετε? Εντάξει, η αίσθησή μου είναι ότι νομίζω ότι την πρώτη Κυριακή θα υπάρχει. Θα υπάρχει νικητής από την πρώτη Κυριακή στο Άργος. Αυτή είναι η άποψή μου, ναι, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Τώρα, είπατε λίγο να επιστρέψω στο θέμα της ανεργίας και των. Ναι. Έχετε κάνει κάποια επίσκεψη στο εργατικό κέντρο? Έχετε δηλαδή και την εικόνα των ανθρώπων που είναι ηγούνται αυτών των προσπαθειών τα τελευταία χρόνια? Και αν ναι, πώς σκέφτονται και οι ίδιοι τη συνεργασία με τις δημοτικές αρχές? Και δεν λέω μόνο σε εσάς, επαναλαμβάνω, ναι, και όλοι οι υποψήφοι της Καστοριάς το έχουν υποσχεθεί, ναι, αυτό. Ναι. Εγώ προσωπικά, κύριε Νατσούλη, δεν έχω πάει στο εργατικό κέντρο. Έχω αναλάβει άλλους θεσμούς όσον αφορά τις επισκέψεις και την ενημέρωση. Η κυρία Κάλλη Κυριακίδου μπορεί να σας απαντήσει σε αυτό. Δεν γνωρίζω αν έχετε γίνει συνάντηση με το εργατικό κέντρο για αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι έχει γίνει μια συνάντηση, αλλά δεν είμαι σίγουρος, γιατί έχω αναλάβει άλλους τομείς του συνδυασμού. Μάλιστα. Και είμαι απασχολημένος με αυτούς τους τομείς. Ο καθένας έχει το τομέα του. Τώρα, επειδή βρισκόμαστε λίγο και καταλαβαίνετε, ο χώρος είναι περιορισμένος για να ακουστούν όσο περισσότεροι υποψήφοι. Ναι. Σε 5 χρόνια αν είστε διοίκηση, ποιο έργο, ναι, θέλετε να αφήσετε με τη σφραγίδα τη δική σας και του συνδυασμού σας? Σε 5 χρόνια αν είμαστε διοίκηση, μετά από 5 χρόνια πού θα κρυθούμε? Νομίζω ότι το Άργος θα έχει αλλάξει μορφή όσον αφορά την καθημερινότητα και την ποιότητα του πολίτη. Γιατί μιλάμε τώρα για έναν δήμο, μια πόλη και γενικότερα η οποία έχει αφαιθεί. Τα έργα βιτρίνας τα οποία προσπαθούν να δείξουν το Δήμο ότι... Ποιο είναι, πείτε μου ένα έργο βιτρίνας για να το είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι. Γιατί συγγνώμη, το κολυμπητήριο, κύριε Νατσούλη, τι είναι? Δεν είναι έργο βιτρίνας το κολυμπητήριο? Για μένα ναι. Εγώ αναλαμβάνω αυτά. Εγώ είναι πέτρο για τα το κολυμπητήριο έργα βιτρίνας. Γιατί τι είναι το κολυμπητήριο, κύριε Νατσούλη? Εμείς εδώ στην Καστοριά τον ονειρευόμαστε δεκαετίες. Θυμόμαστε εποχές που μάλλον ο Παπουλίδης με τον Καπαρτσί που να το κάνουν. Ονειρευόμαστε στην Καστοριά και το ράλι το 4x4, αλλά μας το στείλατε στο Άργος για να τρώμε μόνο τη σκόνη. Α, ούτε το ράλι το θέλετε. Το ράλι έγινε παγκόσμιο αγώνα. Δεν έχει καμία σημασία. Η μεγαλύτερη οδηγή του κόσμου, ναι, θα είναι στο Άργος. Ωραίο, η μεγαλύτερη οδηγή. Δεν μου λέτε να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι ακριβώς αφήνει το Άργος. Κοιτάξτε να δείτε. Ένας από τους λόγους που έφυγε όντως το ράλι από την Καστοριά και ήρθε στο Άργος, στο γειτονικό, ναι, Άργος, ναι, ήταν τα παράπονα των γειτόνων για την σκόνη, όντως. Και οι καταγγελίες που γινόταν επί καθημερινής βάσης. Δηλαδή δεν άντεξαν οι άνθρωποι και έφυγαν. Αλλά, λοιπόν, ότι το Άργος ακούγεται παντού και εμείς δεν το βλέπουμε σαν Άργος μόνο για την περίπτωση, ναι, του Γαλλή. Αφορά όλο το νομό ουσιαστικά και είναι μια διοργάνωση πια παγκόσμια. Θα έχει παγκόσμιο χαρακτήρα, παγκόσμιος αγώνας. Και λέτε δεν θέλω ούτε ράλι γιατί έχω μόνο σκόνη. Δεν είπα δεν θέλω. Σας ρωτάω τι αφήνει, ναι, το ράλι στο Άργος. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα, κύριε Νατσούλη, στους καταστηματάρχες. Αν αφήνει κάτι. Δεν θα σας απαντήσω εγώ. Λέτε ότι ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι επισκέφτονται κυρίως στην Καστοριά και ό,τι να αφήσουν το αφήνουν στην Καστοριά. Δεν το γνωρίζουν που πάνε. Πάνω στο Άργος δεν έρχονται. Μάλιστα. Τι αφήνει λοιπόν, λέτε πάνω, το. Άρα η τακτική σας με το ράλι ποια θα είναι? Δεν ξέρω, θα το δούμε. Θα το δούμε και θα δούμε. Δεν μπορώ τώρα να σας απαντήσω για πράγματα τα οποία. Άρα λοιπόν για το ράλι δεν ξέρω, θα το δούμε. Θα τα δούμε, κύριε Νατσούλη. Προηγουμένως τι είπατε, θα κρυθούμε σε 5 χρόνια για τις υποσχέσεις. Εγώ δεν μπορώ να αρχίσω τις υποσχέσεις από τώρα. Για το κολυμβητήριο όμως μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί είναι ένα έργο, όχι απλά δεν το θεωρώ βιτρίνας, αλλά το θεωρώ ένα από τα μεγάλα έργα που μπορεί να γίνουν για την νεολαία μας. Για την νεολαία μας. Ποια νεολαία μας, πού θα τη βρούμε?
Τι να σας πω τώρα, εγώ να... να... Τι να μου πείτε και εγώ, τι να πω και εγώ, λοιπόν, εγώ τι ήταν να κάνω λίγο, τότε, να δύο παιδιά, τέλος, μη μου ζητάτε άλλα. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο, για να ξεκαθαρίσω, να σας πω και για να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, ναι, για το κολυμπητήριο. Ναι. Τι να το κάνω το κολυμπητήριο εγώ, κύριε Νατσούλη, αν δεν έχω δρόμο να πάω στο κολυμπητήριο, ένα το κρατούμενο. Τι να το κάνω εγώ το κολυμπητήριο, αν δεν έχω νερό, το οποίο είναι, δεν είναι τη μία έτσι, την άλλη έτσι. Λοιπόν, τι να το κάνω εγώ, αν είναι νεολαία, ποιος θα κάνει μπάνιο, εγώ, που είμαι 55 χρονών, ή εσείς. Και τι να το κάνω το κολυμπητήριο εγώ, όταν μια αθλητική υποδομή καταστρέφεται για να γίνει μια άλλη στη θέση της. Στη θέση του κολυμπητήριου υπήρχε ένα γήπεδο 5x5 το οποίο ήταν στο Λίδι. Μαζευόταν όλη η νεολαία του Άργους. Τώρα η νεολαία του Άργους είναι όλη μέσα στα Λύκια και στα γυμνάσια. Μπορούσε να πάει σε ένα άλλο μέρος να γίνει το κολυμπητήριο, κύριε Νατσούλη. Άρα εσείς, εντάξει, για να το καταλάβω, νομίζω... επειδή είναι υποανέγερση στο κολυμπητήριο, έχει ενδιαφέρον αυτό και άσχετα, ναι, που παίρνω ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό ακόμα όμως. Ναι, ένα λεπτό. Εάν βγείτε δημοτική αρχή, επειδή είναι σε ανέγερση τώρα, υποανέγερση μάλλον. Θα το συνεχίσουμε το κολυμπητήριο. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, ο Δήμος έχει συνέχεια. Δεν θα ακυρώσουμε εμείς. Ο Δήμος δεν είμαι εγώ. Ο Δήμος είναι ο κόσμος. Εάν μας ψηφίσει και βγούμε, ο Δήμος έχει συνέχεια. Βεβαίως και θα συνεχίσει το κολυμπητήριο. Άσχετα με τις απόψεις τις δικές μου. Άσχετα, λέτε ότι είναι ένα έργο βιτρίνας και ότι δεν θα χρησιμεύσει την απόψη. Η άποψή μου είναι αυτή. Μάλιστα. Εάν δεν έχει κόσμο. Όχι, κύριε Καλίτσα, αν ένας λόγος που σας έχω σήμερα στην εκπομπή. Ναι. Είναι ότι λέτε καθαρά αυτό που σκέφτεστε. Δηλαδή, μου αρέσουν οι άνθρωποι που το λένε καθαρά. Από μένα, κύριε Νατσούλη, αυτό θα ακούτε. Δηλαδή, από μένα αυτό θα είτε ακούτε. Μ' αρέσει αυτό που ακούω, είτε δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω, είτε δεν συμφωνώ, τέλος πάντων. Έτσι. Μ' αρέσει να τα λένε όπως τα λέει ο κ. Γκαλίτσας. Δεν το θέλω. Είναι έργο βιτρίνας. Δεν με χρειάζεται. Είναι... Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω και όχι για αυτά που καταλαβαίνει ο καθένας. Τελειώσαμε με αυτό. Επίσης, να πω και κάτι άλλο, γιατί μιλάτε για το κολυμπητήριο. Τι να το κάνω εγώ το κολυμπητήριο όταν μέσα στην καρδιά του Άργους υπάρχει το αμαξοστάσιο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν μπορούμε να το πάρουμε το αμαξοστάσιο να πάμε εκτός Άργους. Ο Δήμος Καστοριάς που το έχει, κύριε Νατσούλη, το αμαξοστάσιο, στο Μανιάκι, γιατί δεν το έχει κέντρο της Ομόνοιας. Γιατί. Μάλιστα. Εμείς το έχουμε μέσα στο Άργους. Μέσα στο Άργους. Μπαίνουν φορτηγά, βγαίνουν φορτηγά. Μπαίνουν από ματιφόρο. Να πούμε κάτι τελευταίο όμως, κύριε Καλίτσα. Γιατί το συζητήσαμε κάποια στιγμή και στο πανηγύρι που βρεθήκαμε. Ναι. Μιλάτε για λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ δεν υπάρχουν οι απουσίες και μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία ότι θα βγουν και οι απουσίες, όπως έγινε και στην Καστοριά εδώ κτλ. Λένε ότι δεν πάτε στα συμβούλια. Λοιπόν. Το ξεκαθαρίζω και αυτό, κύριε Νατσούλη. Τα δημοτικά συμβούλια, ο κύριος Μπουρινάρης... Άρα λοιπόν η ερώτηση είναι για ποια νέα λειτουργία και νέα πρότυπα λειτουργίας δημοτικών συμβουλίων μιλάτε όταν ερώτηση... δεν πάτε στα εφιστάμενα. Πολύ καλή ερώτηση. Με τον κορονοϊό τα συμβούλια γινόταν μέσω Skype. Ναι. Εντάξει, εκεί είχαμε λίγα θεματάκια. Καλά, δεν μιλάμε για τον κορονοϊό τώρα. Λοιπόν, για ποια λειτουργία δημοτικού συμβουλίου, κύριε Νατσούλη, να πάμε. Να πάμε σε μια λειτουργία που έχει αλλάξει εντελώς. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρετε, αποφασίζει και ο Δήμαρχος, σαν εκτελεστικό όργανο, ψηφίζει. Αποδέχεται. Συμφωνείτε, δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ο Δήμαρχος δεν έχει δικαίωμα ψήφου, ούτε υποχρεούται να είναι στα Δημοτικά Συμβούλια, ναι. Ναι, λοιπόν, τι να το κάνω εγώ να πηγαίνω στο Δημοτικό Συμβούλιο και να βλέπω 21 άτομα να χειροκροτάνε και έναν Δήμαρχο να μιλάει μόνο και να μην έχει το θάρρος συγγνώμης κανένα. Κάποια στιγμή μίλησα και είπα, δεν έχω ακούσει τη φωνή των αντιδημάρχων. Και παρεξηγήθηκαν όλοι. Δηλαδή, μιλάει ο Δήμαρχος του Δημοτικού Συμβούλιου του Άργους, ψηφίζουν 21 άτομα. Και πρέπει εγώ να παρευρεθώ. Πολύ ωραία. Και όταν εγώ μιλάω, να μην δίνει κανένα σημασία. Να με θεωρούν εμένα τις αντιπολίτευσες ότι... Άρα γι' αυτό δεν πάτε στα συμβούλια. Λοιπόν, και να βγουν οι απουσίες, και αν το Δημοτικό Συμβούλιο του Άργους λειτουργούσε τόσο δημοκρατικά, κύριε Νατσούλη... Θα βγουν και απουσίες, από ό,τι καταλαβαίνω. Ας μας αποβάλανε σε τρεις διαφορετικές συνεδριάσεις. Σωστό γι' αυτό, ναι. Θα το κάνουν, κύριε Νατσούλη, γιατί δεν το κάνανε. Ξέρετε γιατί, σας πω εγώ. Γιατί τους βόλευε. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλίτσα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήταν έτσι ζωηρή, ωραία συζήτηση με σπιντάτη και με νεύρο. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία σας εύχομαι για προσωπική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί κύριε ζητάτε ευχαριστώ. Και το Σταυρό υποψήφιο, επαναλαμβάνω, ζητάνε και το Σταυρό. Βέβαια, ζητάω το Σταυρό των Δημοτών μου, με ξέρουν όλοι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ καλή επιτυχία.